Κύριε Πρόεδρε, έχετε τεράστια ευθύνη για τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εδώ πέρα δύο ταχύτητων κόμματα. Δεν θα έπρεπε να δώσετε το λόγο στον κύριο Υπουργό και τουλάχιστον να περίμενε να απαντήσει σε όλες τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Ναι, μετά, στο τέλος, δεν υπάρχει εδώ πέρα, καταλαβαίνουμε. Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Θέλει να ρημουλκίσει το κοινάλ. Γι' αυτό ο κύριος Υπουργός απάντησε, για να πέσουν οι γέφυρες. Νέας Δημοκρατίας κοινάλ. Είναι κατανοητό, αλλά δεν μπορεί εδώ πέρα ως Προεδρείο να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν φταίτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Το λέω για τον Πρόεδρο που διευθύνει τη διαδικασία. Εσείς ζητήσατε το λόγο, σας τον έδωσε. Άλλο είναι το θέμα. Βεβαίως, προσπαθείτε να δοκιμάσετε την αντοχή μας. Όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και αν κάποιος την παρακολουθεί και δεν γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, θα νομίζει ότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα αφήγημα, για ένα μυθοστόρημα. Με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ. Τι δεν ακούστηκε, έργα ανολοκλήρωτα δεκαετίες. Χορός εκατομμυρίων ευρώ. Τεράστιο φαγοπότη δηλαδή το οποίο γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες με όλες τις κυβερνήσεις. Πάτρα Πύργος ένα παράδειγμα. Άκτιο Αυρακή άλλο παράδειγμα. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης άλλο παράδειγμα. Στο Βόλο άλλο παράδειγμα. Παντού. Τέτοια παραδείγματα. Πληρώνει ο φορολογούμενος, στενάζει από τη φορολογία και οι κυβερνήσεις ξοδεύουν τα εκατομμύρια για να εξυπηρετήσουν η κάθε μία τους δικούς τους εργολάβους. Και τα έργα βεβαίως δεν γίνονται. Αυτό βγαίνει από τη συζήτηση. Και μετά λέτε θα πούμε αλήθειες. Τις μερικές αλήθειες είπατε. Και αυτό τι σημαίνει, ότι σας ξεπλένει από τις ευθύνες τις τεράστιες τις οποίες έχετε. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχετε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής πολύ μεγάλο πολιτικό θράσος. Και το λέμε αυτό πάρα πολύ συγκεκριμένα. Γιατί εδώ πέρα όλο αυτό το οποίο συζητάτε μέχρι τώρα, τι επιβεβαιώνει? Ότι γίνεται ένας τεράστιος σκοτωμός ανάμεσα σε κατασκευαστικούς ομίλους. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι των έργων και ποιος μέσα από αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι φοβερές και τρομερές, θα βγάλει πολύ περισσότερα κέρδη χωρίς να έχει φτιάξει τα έργα. Δηλαδή δεν θα αποζημιωθούν τώρα αυτές οι εταιρείες. Με το 0,12% εκτέλεση δεν θα αποζημιωθεί. Θα αποζημιωθεί. Δεν έχει κάνει τίποτα και θα τον αποζημιώσετε και από πάνω. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα τεράστιο φαγοπότη, το οποίο είναι σκάνδαλο. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, η διαπάλη ανάμεσα στον ανταγωνισμό και στην κερδοφορία οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Έργα να μην γίνονται, έργα τα οποία έχουν ανάγκη για να μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, για να μπορεί να διασφαλιστεί η ανθρώπινη ζωή. Αυτή λοιπόν είναι η Κερκόρ πρώτα, την οποία υποστηρίζουν και οι δύο. Ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Και τσακώνεστε ποιοι επιχειρηματικούς όμιλους θα εξυπηρετήσετε. Γι' αυτό γίνεται η όλη διαδικασία. Υπερασπίζεται επί της ουσίας μια σαπίλα. Γιατί είναι σάπιο αυτό το σύστημα. Ο λαός πληρώνει και δεν έχει. Και κάποιοι κονομάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι φανερό και το οποίο εδώ πέρα δεν το συζητήσατε καθόλου. Αναδεικνύει πια την ευθύνη την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έργα αυτά τα οποία συζητάμε. Γιατί έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί έχει μια πολιτική συγκεκριμένη, ταξική πολιτική. Τι έργα προωθεί? Προωθεί τα έργα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολυεθνικών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα διαμετακομιστικά κέντρα, τα υπόλοιπα έργα θα γίνουν εφόσον και αν υπάρχει η επιλεξιμότητα, εφόσον και αν υπάρχει η λογική του κόστους ωφέλους. Αν δηλαδή το όφελος για αυτό που θα κατασκευάσει το έργο θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος το οποίο θα έχει. Και έτσι λοιπόν μπαίνει εδώ πέρα τώρα στη συζήτηση η λογική πόσο θα είναι το έργο, αν θα έχει δύο ή τρεις
λωρίδες, το κάθε έργο ανάλογα με την κίνηση που έχει, αν θα μπουν διόδια, ποιο και στο διόδιο, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να βγει κέρδος για τον κατασκευαστή. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, γι' αυτό μια σειρά έργα δεν γίνονται, γιατί είναι πολύ μικρή. Το μεταφορικό έργο το οποίο έχουν, παρότι είναι σημαντικά για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής. Άρα, λοιπόν, η λογική της επιλεξιμότητας και του κόστος-όφελος που είναι ευρωπαϊκές λογικές αποτελούν τις συμπληγάδες πέτρες για να μην γίνουν τέτοια έργα ζωτικής σημασίας. Και από αυτή την άποψη, βεβαίως, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα τρίτο γενικό σχόλιο. Την τεράστια υπεροχή την οποία έχει η πρόταση του ΚΚΕ για κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, ενιαίο κρατικό φορέα μελέτης, σχεδιασμού, εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου. Πόσο πολύ γρήγορα, εύκολα θα γινώσετε τέτοιου είδους έργα. Με πολύ μικρή δαπάνη. Όμως αυτό δείχνει και τα τελείως διαφορετικά κριτήρια τα οποία ο καθένας υπερασπίζεται. Εσείς υπερασπίζετε τα κριτήρια της κερδοφορίας και των συμφέρων των επιχειρηματικών ομίλων, εμείς των λαϊκών αναγκών. Η πρόταση την οποία κάνει τώρα ο κύριος Υπουργός είναι ότι επί της ουσίας ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί η ιστορία δεν είναι έτσι όπως την είπατε, κύριε Υπουργέ, είναι πιο παλιά. Και αν την ξεχάσουμε, από το 2007 ξεκινάει. Με τις λεόντιες συμβάσεις παραχώρησης. Γιατί ήταν λεόντιες και τότε συμβάσεις παραχώρησης. Πόσο βάλανε οι κοινοπραξίες για αυτά τα έργα, τα ίδια κεφάλαια τους ήταν 10% ή πολύ λιό. Μικρότερο πρέπει να τα υπόλοιπα ήταν δάνεια, ήταν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και ταυτόχρονα και διόδια. Λεόντιες συμβάσεις. Και φτάσαμε το 12, το 11 να μπλοκαριστούν αυτά τα έργα, 11-12 με την κρίση, και να γίνει επαναθεώρηση. Αναθεώρηση μάλλον των συμβάσεων αυτών. Με αποτέλεσμα το κομμάτι Πάτρα, Πύργος, Καλόνερο, Τσακώνα, γιατί αυτό είναι το κομμάτι, δεν είναι Πάτρα, Πύργος, να απενταχθεί τελείως από την σύμβαση παραχώρηση με την Ολύμπια Οδό. Και μετά αρχίζει η υπόλοιπη διαδικασία, όλη αυτή την οποία είπατε, με το πώς θα κατασκευαστεί το έργο, θα γίνει με παραχώρηση, θα είναι με 7 συμβάσεις, με κατάτμιση και όλα τα υπόλοιπα. Και όμως έργο δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει έργο ακριβώς, φαίνεται από την εικόνα την οποία περιγράφετε εσείς. Όμως, δεν είναι πολύπαθο το έργο. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, δηλαδή είναι ένα έργο τεράστιας τεχνικής δυσκολίας, που μας βρήκαν διάφορα προβλήματα τεχνικής φύσεως. Αλλά είναι πολύ απλό αυτό το έργο να κατασκευαστεί. Κάμπος είναι. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι κάμπος. Πολύ μικρό κόστος κατασκευής. Και δεν μπορεί να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο τον 21ο αιώνα, που εδώ με την τεχνολογία που υπάρχει θα μπορούσε σε χρόνο ντετέ να είχαν δημιουργηθεί τέτοια έργα. Και οι δυνατότητες υπάρχουν και όλα τεχνικά. Όμως δεν το κατασκευάζεται ακριβώς, παρότι είναι τεχνικά πολύ εύκολο έργο. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει συμφέρον οικονομικό. Και ερχόμαστε τώρα στην πρόταση. Θα βάλετε διόδια, είπατε, γιατί το είχα σε ερώτηση. Με τη σύμβαση αυτή που συζητά τη παραχώρηση. Δηλαδή, 7 ευρώ για να πάει όλος από την Πάτρα στον Πύργο και 7, 14 για να γυρίσει. 14 ευρώ λοιπόν. Όσο περίπου είναι και το καύσιμο που θα ξοδεύσει. Δεν είναι πανάκριβο έργο αυτό. Είναι πανελαιόντια σύμβαση. Δηλαδή, θα δώσετε στην κοινοπραξία που θα κατασκευάσει το έργο, όπως είπατε εσείς, 224 εκατομμύρια ζεστά, κρατική χρηματοδότηση και ευρωπαϊκά και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σε ένα έργο που θα φτάσει 410 εκατομμύρια. Άρα η κοινοπραξία μέσα από δάνεια η ίδια συμμετοχή θα βάλει μόνο 80 εκατομμύρια. Και τις υπόσχεστε για αυτά τα 80 εκατομμύρια ότι θα παίρνει 14 ευρώ για την κάθε μετακίνηση Πάτρα Πύργος. Γιατί είναι, πήγαινε έλα. Είπατε 0,67, δεν είπατε το 0,06 είναι 100 χιλιόμετρα, το 0,06 είναι 6,7. Είναι 6,7, είναι 100 χιλιόμετρα Πάτρα Πύργος. Εντάξει, δεν θα το χαλάσουμε εδώ πέρα, αλλά τόσο είναι.
Πάτε να είναι 5,5 λέω. Και 5,5 να είναι λοιπόν. Και διόδια είναι. 5,5 και 5,5 είναι 11 ευρώ, 12. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είναι πανάκριβα. Για ένα έργο το οποίο κάνετε. Δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλουμε να πούμε. Σχετίζεται με την νότια χάραξη, κύριε Υπουργέ, της Πάτρας. Εδώ πάτε να καταστρέψετε και θα καταστραφούν μια σειρά οικισμοί που είναι νοτίως του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας. Και θα καταστρέψει και ένα δεύτερο δρόμο ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει για τις τοπικές ανάγκες των περιοχών αυτών. Η παλιά χάραξη δηλαδή. Και πάνω στην παλιά χάραξη πρέπει να φτιάξετε, να επεκτείνεται αυτή την παλιά χάραξη. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στους οικισμούς. Και στις διελεύσεις, αν θα μεταφέρετε το βάρος το κυκλοφοριακό στην παραλιακή οδό που περνάει μέσα από οικισμούς. Α, τον άλλος δεν θέλει να πληρώσει διόδια. Ακόμη και ενταλίκες από εκεί θα περνάνε. Το ξέρουμε αυτό το έργο και το βιώνουμε και στο Ρίο και στις υπόλοιπες περιοχές και οικισμούς της βόρειας εξόδου της Πάτρας, όπου για να αποφύγουν ένα διόδιο περνάνε μέσα από χωριά και από οικισμούς και αυτοκίνητα και ενταλίκες και όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα έχουμε τεράστια υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ενώ θα μπορούσατε και αυτό να παραμείνει, αλλά ταυτόχρονα γίνει και η νότια χάραξη, η οποία αναβγάζει στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Και εσείς που κόπτεστε ότι οι οδικοί άξονες πρέπει να συμπληρώνουν το όλο αναπτυξιακό πακέτο και μοντέλο, φτιάχνετε έναν δρόμο ο οποίος δεν περνάει από τη βιομηχανική περιοχή. Ενώ με την νότια χάραξη θα μπορούσε να περάσει μέσα από τη βιομηχανική περιοχή και να υπάρχουν μεγαλύτερη εξυπηρέτηση της βιομηχανικής περιοχής και των εμπορευμάτων που παράγονται εκεί. Όμως δεν το κάνετε αυτό. Και μην μου πείτε ότι είναι ζήτημα καθυστέρησης, ότι θα καθυστερήσει κι άλλο το έργο. Εδώ έχει καθυστερήσει τόσα χρόνια. Είναι ζήτημα λοιπόν, είναι ζήτημα λοιπόν πολιτικής επιλογής. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ας αφήσουμε τώρα τον Παλάκη στο στέκι και στους υπολείπους. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, πρέπει να το ξαναδείτε και να δείτε την όδια χάραξη. Και μάλιστα, εδώ θέλουμε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, και τελειώνω με δύο φράσεις, τι θα γίνει το κομμάτι πύργος καλό νερό Τσακώνα, θα κατασκευαστεί, και αν είναι πότε, γιατί ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Σπύρτης, είπε ότι δεν θα γίνει τίποτα, μικροπαρεμβάσεις θα γίνουν, γιατί υπάρχει λίμνη Καϊάφα. Εμείς λέμε θα κατασκευαστεί αυτό το έργο και θα προστατευτεί και η λίμνη Καϊάφα ταυτόχρονα. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, μια και είχατε την καλοσύνη να μας ενημερώσει για τον πατρόν πύργου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να γίνει μια αντίστοιχη ενημέρωση και για το σιδηρόδρομο. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, αγωνιά ο κόσμος, υπάρχουν αντιδράσεις λαϊκές και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Άρα λοιπόν, εγώ ζητάμε από την Επιτροπή και από εσάς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει μια αντίστοιχη ενημέρωση για το σιδηροδρομικό, για το σιδηρόδρομο το Παθέ μέχρι την Πάτρα, αλλά και από εκεί και πέρα μετά την επέκταση του δικτύου και τις σχέσεις και τις σκέψεις έχετε, κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι του Προεδρείου της Επιτροπής με τον Υπουργό να προχωρήσει στην καθορισμό μια τέτοια συνεδρίαση.